Ένα σχόλιο από εσάς, κύριε Κανέλη. Εμένα θα με επιτρέψετε να μείνω σε απολύτως πολιτικό σχόλιο. Γιατί αν μείνω στο δημοσιογραφικό, θα αρχίσω να θυμάμαι πόσα χρόνια έχω κάνει εκλογές με τον κύριο Δρυμνιώτη. Προ περίπου μισού αιώνους, βάλετε 35-40 χρόνια. Όχι. Κρύψτε χρόνια. Δεν κρύβω εγώ, γιατί να κρύψω. 65 μου. 65 μου. Και τους συνταξιούχους με ακούνε. Την ίδια γενιά που είναι και η καινούργια ηγεσία του Αρείου Πάγου, σας παρακαλώ πάρα πολύ, γιατί να κρύψω τα χρόνια μου, δικά μου είναι. Δεν μου τα κλέψε κανένας και δεν τα έδωσε κανένας για λογαριασμό. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο, νομίζω ότι είναι πολύ χαρακτηριστικό το γεγονός ότι αλλάζοντας το νόημα των εκλογών, δηλαδή των ευρωεκλογών, δεν κάναμε ευρωεκλογές, κάναμε σε άλλο επίπεδο εκλογές. Αλλάξαμε και την ουσία των περιφερειακών και των δημοτικών εκλογών. Για παράδειγμα, σήμερα καθόμαστε και σκεφτόμαστε κάποιος που μπορεί να ανταγωνίζεται να περάσει από το δεύτερο γύρο πρώτος. Εντάξει, και περνά από το δεύτερο γύρο πρώτος. Και λοιπόν, πλειοψηφία δεν θα έχει, δεν θα μπορεί να τη συζητήσει. Πολιτική μετάφραση δεν θα κάνετε στα αποτελέσματα. Ο κύριος Πελετίδης, στην Πάτρα. Κοιτάξτε, ο κύριος Πελετίδης στην Πάτρα. Ναι, αλλά την άλλη μεριά, ξέρετε ότι σε τέτοιες περιπτώσεις που δείχνετε τώρα, αν σκεφτείτε τις μετακινήσεις που φτιάξανε την πλειοψηφία της εμπιστοσύνης μέσα στο κοινοβούλιο, αρχίζετε και μιλάτε και για ατομικές στάσεις. Και για ατομικές υποκειμενικές ευθύνες, οι οποίες προκύπτουν από όλα αυτά που συζητάμε τώρα. Και λέω τώρα, μπείτε στη θέση του ενός ψηφοφόρου, ο οποίος έχει δει να γίνονται μέσα στη Βουλή κόμματα να γεννιόνται και να πεθαίνουν. Mm. Τι πρέπει κάποιος να του πει ως δικιά του ερμηνεία. Εδώ υπάρχει κάτι παρήγορο. Πάνε τα πράγματα να σπρώξουν τη Χρυσή Αυγή έξω από το Κοινοβούλιο. Mm. Θα ήταν παρήγορο και είναι και προτροπή. Με αφορμή αυτό που είναι κατά την άποψή μου πάνω στη ζέση και πάνω στο κάψιμο αυτή τη στιγμή, το ότι κρατιέται ακόμα σε αυτή τη θέση, νομίζω ότι είναι πραγματικά παρήγορο, όπως αποδείχθηκε και όχι τερατώδης η αύξηση της ακροδεξιάς στην Ευρώπη όπως αναμενόταν. Mm-hmm. Είναι και αυτή συγκρατημένη. Επομένως θα είναι πολύ μεγάλο κέρδος για τους Έλληνες πολίτες να μην βασίσουν την αντιπολίτευση. Μεγάλο φως Ορεστιάδας. Ορίστε, το πρώτο. Ωραία. Πάντα το παρουσιάζουμε. Ωραία. Με χαρά. Το παρουσιάζετε το πρώτο και συνεχίζουμε. Θα κάνω και διακοπή ευχαρίστω σε αυτό. Πάμε στο δεύτερο κομμάτι. Το δεύτερο κομμάτι και θα συντομεύσω όσο γίνεται. Έχω συνέστηση του χρόνου, αν και σήμερα είναι τα πράγματα λίγο πιο χαλαρά. Δεν υπάρχει η αγωνία του τελικού αποτελέσματος, γι' αυτό κάνετε και δημοσκόπηση άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στην ουσία του πράγματος. Και για έναν άλλο λόγο, τον οποίο επίσης καταλαβαίνω. Ναι, αυτή τη στιγμή όμως πρέπει να προκύψει, κοιτάξτε να δείτε, πρέπει να προκύψει μία στάση των πολιτών απέναντι στη δημοσκόπηση που δεν περιλαμβάνεται εκεί. Ήταν θλιβερό σήμερα, ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει. Και το ξέρετε. Θα δούμε πού σκεφτείτε θα στις 7 Ιουλίου. Εποχής. Σκεφτείτε στις 7 Ιουλίου. Είναι άλλο το ίδιο. Όχι, δεν είναι το ίδιο καθόλου. Είναι άλλο το διακύβευμα. Άρα θα δούμε. Καθόλου το ίδιο. Αυτοί που θα πάνε πιο αποφασισμένοι. Πιο ουσιαστική. Πιστέψτε με, αυτό δεν αφορά στο ΚΚΕ, ξέρετε πολύ καλά ότι πάει αποφασισμένο. Αυτοί που θα πάνε αποφασισμένοι να ψηφίσουν σε 7 του μηνός, θα πρέπει να αναλογιστούν για ποια αντιπολίτευση μιλάνε. Αυτά που έχουν συμβεί, 48 ώρες και οι σκανδάλες που τραβήχτηκαν, με σφαίρες που δεν γυρνάνε πίσω, μέχρι και η απίστευτη φήμη, απορώ πώς κυκλοφόρησε, ότι μπορεί να μετατεθεί αλλαγής της των εκλογών. Τον Οκτώβρη. Δηλαδή, σφαίρα που έχει φύγει να ξαναγυρίσει πίσω από τη θαλάμη, τα έχουμε δει όλα. Έχουμε δει το όχι να γίνεται ναι, έχουμε δει εκείνο να γίνεται έτσι. Εκεί είναι που όλοι κρατήσαμε μία επιφύλαξη, κυρία Κανέλη. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να διαβάσουμε τη δημοσκόπηση σαν μία παλιού τύπου Polaroid instantané, μια στιγμή η οποία δείχνει ποια είναι η φυσική τάση του πράγματος. Έτσι αν η φυσική τάση του πράγματος είναι η αποναζιστικοποίηση, αν είναι η αναγνώριση, γιατί εγώ πιστεύω ότι το ΚΚΕ στις επόμενες εκλογές θα είναι ενδεχομένως και εκ των πραγμάτων η μόνη αντιπολίτευση, διότι θα κάνει αντιπολίτευση λοιπόν ο Βαρουφάκης. Δηλαδή, βάλτε αν κάποιος τώρα ψηφίσει Βαρουφάκη, αν δεν πάρει 2,5 και πάρει 3, θα αλλάξει τι από το Βαρουφάκη. Λοιπόν, δεν ήταν υπουργό τη κυβέρνηση. Για τα πρώτα αποτελέσματα δεν πήρε, δεν πήρε θέση στα μνημόνια. Δεν πήρε 1,000. Τι θα κάνει. Λοιπόν, θα επανέλθουμε. Η Χρυσή Αυγή θα κάνει. Να σκοτώσει γυάλωνα. Λοιπόν, δηλαδή, πώ να το δούμε. Πάντα χυμαρώδες. Το Πασόκ θα είναι Πασόκ, δεν θα είναι Πασόκ. Θα λοιπόν, είναι με ποιου. Πώ θα είναι ένα ακριβώς, σχόλιο. Θα λέγεται Κινάλ, δεν θα λέγεται Κινάλ. Μια πολύ σύντομη η Προοδευτική Συμμαχία των Πολιτών συνεπάγεται ψήφο στο ΚΚΕ, κύριε Δημήτρη. Κοιτάζοντα από τα πρώτα εκλογικά τμήματα, έχουν μαζευτεί πολλά, δεν είναι λίγα. Για πείτε μα. Η αποχή θα είναι το θέμα συζήτηση απόψε. Τι μεγάλη.
Φαίνεται ότι είναι μεγάλη. Δηλαδή σε όλα τα εκλογικά τμήματα που κοίταξα όση ώρα κουβεντιάζατε, είναι αρκετά χαμηλότερη η προσέλευση από την προηγούμενη Κυριακή. Αν στην Αθήνα, κύριε Δημητριάδη, ψήφισε δηλαδή, το 49% των πολιτών. Μπορεί να είναι χαμηλότερη. Και πέσει κάτω από το 49%. Είναι, θα είναι σαν την ψήφο του Airbnb. Θα είναι σαν να είναι νοικιασμένη. Θα ανοίξει πολιτική συζήτηση για το ποιο πάει, ποιο δεν πάει. Και εκεί θα είναι και ο θρίαμβος των μηχανισμών. Θα είναι και ο θρίαμβος των χρημάτων. Θα είναι και ο θρίαμβος του ΔΕΛΕΑΡ. Εδώ θα ανοίξει η Βουλή και τη συζήτηση την προεκλογική θα την κάνουμε μέσα στη Βουλή, μέσα σε μία εβδομάδα, για να τακτοποιηθούν ό,τι δεν έχει τακτοποιηθεί 4 χρόνια λοιπόν, τώρα. Κύριε Γεωργιάδη. Αυτό θα γίνει στη Βουλή. Ως πείραμα ευκταίο συνεργασίες σε περίπτωση μη αυτοδυναμίας στο επίπεδο της επανάληψης των εκλογών με απλή αναλογική, ξεχνώντας ότι έχουμε συνταγματική αναθεώρηση που πρέπει να ολοκληρωθεί. Μία αντίληψη ότι οι εκλογές θα σημαδευτούν, προσέξτε. Οι πλειοψηφίες δεν είναι μπετόν και κυρίως ως Δήμο. Θα σημαδευτούν τώρα όλα αυτά. Θα έχει ελάχιστους μούλους. Επιτρέψτε μου κάτι. Υπάρχει ένας αντίλογος, όταν λέτε για δικαστικό λόγο και για ήθος και για ήθος όλοι σας, εγώ δεν ολοκλήρωσα να απάντω. Λίγο πρέπει να θυμηθούμε ότι είναι το Ελληνικό Κοινοβούλιο που ανέχθηκε εκφράσεις του τύπου στα 4. Εγώ πάντως θέλω να πω, κύριε Γεωργιάδη, ότι αν είναι δημοκρατία. Στα 4. Και το ποιο έδειξε σε ποιον το δρόμο. Όταν κάνει τέτοιου είδους συγκλήσεις ή τέτοιου είδους τουρλού, δεν μπορούμε συνεχώς να υποτιμούμε τον ελληνικό λαό. Σωστά. Και πώς θα φερθεί. Και προεκλογικά και μετεκλογικά. Δηλαδή, Γιάννα, εσένα δεν σε ενόχλησε όταν η Νέα Δημοκρατία πήγε με το Κινάλ και κυβερνήσανε μέσα στην κρίση. Τώρα να με ρωτάς εσύ αυτό, δεν είναι δικαστικό. Ο ΣΥΡΙΖΑ με τη Χανέλα, αλλά δεν σε σοκάρισε η Νέα Δημοκρατία. Είναι σαν να με ρωτάς εμένα τώρα. Το ΚΚΕ ενοχλήθηκε από το πρώτο μνημόνιο. Τον Ανδρέα Παπανδρέου τον είχε πάει στο ειδικό δικαστήριο. Θες δηλαδή υπάρχει μια ιστορία, τα ξέρουμε. Θες να σου απαντήσω ευθέως. Όταν εμείς λέγαμε ότι θα γίνει συγκυβέρνηση Πασό και Νέας Δημοκρατίας ως ΚΚΕ, τι βρίζατε το ΚΚΕ, ότι λέει ακρότητες, πράγματα που δεν γίνονται. Μην επισημαίνεις. Να σου πω κάτι όμως. Δεν μπορείς να αφαιρέσεις από το ΚΚΕ πρώτα απ' όλα τη θέση του απέναντι στο ψευδοδίλημα των μνημονίων, γιατί υπογράψανε οι συνθέσεις. Εγώ δεν ολοκλήρωσα. Και μια κουβέντα που μην την ξεχάσεις ποτέ. Δεν μπορείς να την κάνεις εκστρατεία εναντίον του ΚΚΕ. Ναι, επαναφέρουμε λίγο, παρακαλώ. Και εσύ είναι να πέφτεις στην αριστερά που εκλέγεται για να μπορέσει να κυβερνήσει πηγαίνει με Τσανέλ. Θα μου κάνεις εσύ μάθημα. Ποια ενοχλήθηκε και πού δεν ενοχλήθηκε το ΚΚΕ. Τώρα δεν κάνει. Σοβαρό κανείς έκανε. Λοιπόν, ηρεμία, απλώς να πω ότι σε λίγη ώρα θα έχουμε, τα πρώτα αποτελέσματα. Θα έχουμε την. Παρακαλώ, δεν ακούγομαι. Σας παρακαλώ, αγαπητές μου. Ενοχληθήκατε. Λοιπόν, σε λίγο θα έχουμε μια ασφαλή εκτίμηση.